Για πρώτη φορά από τη στιγμή που ανάρρωσε, ο Βρετανός Πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον κατευθύνθηκε προς το κοινοβούλιο της χώρας. Το Ηνωμένο Βασίλειο μετρά περισσότερους από 30.000 θανάτους, τους περισσότερους στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Παρ' όλα αυτά, ο Μπόρις Τζόνσον ανακοίνωσε ότι ορισμένα μέτρα περιορισμού της κυκλοφορίας θα μπορούσαν να αρθούν από την ερχόμενη Δευτέρα. Δεν έχω καμία απολύτως αμφιβολία ότι οι πολίτες αυτής της χώρας θέλουν από εμάς τώρα να καταστήλουμε αυτή την ασθένεια, να συνεχίσουμε την καταστολή αυτής της ασθένειας και να ξεκινήσουμε τη δουλειά για να σηκώσουμε την οικονομία της χώρας μας στα πόδια της. Στη Γερμανία οι θάνατοι είναι λίγο πάνω από τους 7.000. Τα καταστήματα, τα σχολεία και η Bundesliga επανεκκινούν, αλλά η καγκελάριος Άγγελα Μέρκελ επιμένει ότι μπορεί να υπάρξει νέα έκτακτη διακοπή εάν παρατηρηθεί νέα έξαρση της πανδημίας. Αυτό που θεωρώ κρίσιμο είναι όχι μόνο ότι διαθέτουμε τρόπο για την επαναλειτουργία περισσότερων δομών, αλλά και ότι έχουμε τη δυνατότητα που μας λέει ότι αν κάπου συμβεί κάτι, εάν οι μολύνσεις αυξηθούν πάλι, διαθέτουμε ένα μηχανισμό έκτακτης ανάγκης και έτσι δεν θα τεθεί σε κίνδυνο ολόκληρη η χώρα, αλλά μεμονωμένες περιοχές. Στη Ρωσία για τέταρτη συνεχόμενη ημέρα τα κρούσματα εμφανίστηκαν αυξημένα κατά 10.000. Οι αρχές εξηγούν ότι αυτό συμβαίνει επειδή πολλαπλασιάστηκε ο αριθμός των τεστ που γίνονται στους πολίτες. Ο αριθμός των θυμάτων μειώνεται και ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν ανακοίνωσε ότι εργοστάσια και κατασκευαστικός κλάδος στη Μόσχα θα επαναλειτουργήσουν από την επόμενη εβδομάδα. Η Ισπανία πάντως αποφάσισε να επεκτείνει την κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τέταρτη φορά. Στη Σουηδία, σχολεία, γυμναστήρια και καταστήματα παραμένουν ανοιχτά. Ο αριθμός των θανάτων είναι τρεις φορές υψηλότερος σε σχέση με τις γειτονικές σκανδιναβικές χώρες, ωστόσο δεν αγγίζει τα επίπεδα της Βρετανίας και της Ιταλίας.